ΖΑΡΠΑ Radio 89,6. 9.30 ακριβώς, ημέρα Παρασκευή, 16 του μηνός, 16 Αυγούστου. Και όπως υποσχέθηκα από χθες στα social και από σήμερα νωρίς-νωρίς, στο άλλο μικρόφωνο και στην κάμερα από αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλά. Σας βλέπω λίγο ξενυχτισμένο, να πω τώρα τι να πω. Εκλογές έχουμε. Εκλογές έχετε. Βλέπετε, ταλαιπωρημένο, διότι ξέρετε, έχω κάνει σε ένα χρόνο. Πόσες εκλογές έχετε κάνει? Η πέμπτη πανελλαδική εκλογή. Ταλαιπωρία. Νομίζω ότι είναι ρεκόρ. Είναι ρεκόρ, όντως. Όντως είναι ρεκόρ. Βλέπω χαρτιά, βλέπω κινητό. Είναι το γνωστό κινητό που σας παγίδευσε το Predator, αυτό είναι? Εγώ δεν μου το παγίδευσε ποτέ το Predator. Ναι. Έκανε απόπειρα παγίδευση. Απόπειρα παγίδευση. Απλά δεν πάτησα εγώ το μήνυμα, οπότε ουσιαστικά το κινητό το παγίδευσε η ΑΕΠ ακούγοντας συνομιλίες, αλλά το Predator δεν το παγίδευσε, γιατί ενώ ήρθαν τα μηνύματα, εγώ δεν πάτησα πάνω στο link για να παγίδευσε. Αυτό τώρα θα μπορούσατε και να το είχατε πατήσει, ή τυχαία δεν το πατήσατε, ή ήσασταν υποψιασμένος? Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Δεν έχει κάνει άλλος. Γιατί, δεν είναι λογικό, δεν είναι? Επειδή είχα πάει πάρα πολλές αποστολές σε χώρες εκτός της Ευρώπης ως Ευρωβουλευτής, ναι, είχαμε μια προετοιμασία να μην πατάμε ανάλογα μηνύματα. Αχα. Οπότε δεν τα πατούσα ποτέ, δεν τα άνοιγα ποτέ τα μηνύματα αυτά. Ναι. Και έτσι τη λύτωσα. Μάλιστα. Τυχαίο γεγονός δηλαδή θα μπορούσε να πει? Όχι, τυχαίο γεγονός, μας είχαν προετοιμάσει, ναι, όταν έρχονται μηνύματα από άγνωστα τηλέφωνα, αυτά μην τα ανοίγετε. Και έτσι δεν τα άνοιγα τα μηνύματα, οπότε δεν παγιδεύτηκε το Predator. Έγινε απόπειρα παγίδευση. Απόπειρα. Αυτή η ιστορία, κύριε πρόεδρε, έχει πληγώσει και σας προσωπικά, έχει πληγώσει και το κίνημα, αλλά έχει πληγώσει και όλη την ελληνική κοινωνία. Καλά τώρα, ακούστε. Ό,τι είναι βγαλμένο από εποχές προμεταπολίτευσης, ναι, προφανέστατα υποτιμά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη χώρα και την ποιότητα δημοκρατίας. Γι' αυτό και άλλωστε ασχολήθηκα με αυτήν την υπόθεση, όχι μόνο εγώ που σήκωσα το βάρος και της αποκάλυψης και της μάχης στη δικαιοσύνη με σημαντικές επιτυχίες. Βγάλαμε αντισταγματικό το νόμο της συγκάλυψης με αποτέλεσμα να μην θέλει να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Δηλαδή εδώ μιλάμε για γεγονότα σοκαριστικά, ναι, για μια ευρωπαϊκή χώρα. Ναι, αλλά γίνονται όμως. Να μην θέλει. Δεν είναι ανοίγει μύτη, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν είναι μόνο το γεγονός αυτό καθεαυτό. Είναι και ότι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας πήρε μια απόφαση που αρνείται να εφαρμόσει το κράτος. Αυτό τώρα πώς ασχολείται? Γι' αυτό ασχολήθηκε με αυτήν την υπόθεση και όλη η Ευρώπη, το Ευρωκοινοβούλιο, διεθνή μέσα. Διότι είναι μια υπόθεση που εκθέτει διεθνώς τη χώρα και δείχνει ότι κάποιες κακές νοοτροπίες είναι ακόμη εδώ. Παρόλο που ο σημερινός πρωθυπουργός έλεγε το 19 ότι ήρθε για να επουλώσει τα τραύματα του Τσίπρα και του Καμένου, συνέχισε τα ίδια και χειρότερα και στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα φαινόμενα που εμείς στη Βουλή τα σηκώνουμε, κοινοβουλευτικά, θεσμικά, γιατί για μένα δεν πρέπει να υποτιμούμε τους θεσμούς, mm-hmm, πρέπει να βελτιώνουμε τους θεσμούς. Και αυτή η οριζόντια απαξίωση κάποιων στους θεσμούς για μένα είναι λάθος. Οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια. Εγώ δεν υποτιμώ τους θεσμούς. Αγωνίζομαι για να τους βελτιώσω τους θεσμούς. Και το λέω αυτό και στην κυβέρνηση σημερινή, αλλά και στα υπόλοιπα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Έχουμε χρέος και για τη σημερινή ελληνική κοινωνία, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές, να αφήσουμε πίσω μας μια χώρα με καλύτερους θεσμούς, ποιοτικότερη δημοκρατία, μια χώρα με καλύτερο κοινωνικό κράτος. Διότι δυστυχώς ακόμη και σήμερα βλέπουμε χιλιάδες Ελληνόπουλα να τελειώνουν τα πανεπιστήμια, να φεύγουν στο εξωτερικό, να μην επιστρέφουν, να καταραίει δημογραφικά η χώρα, να υπάρχει μια απογοήτευση, μια απελπισία. Είδατε τι έγινε προς με τις πυρκαγιές. Θα έρθω και σε αυτό, Πρέπει το κράτος μας να γίνει καλύτερο. Αλλιώς δυστυχώς οι Έλληνες θα επιλέγουν, και όχι μόνο οι Έλληνες με καλές σπουδές, και οι Έλληνες που φεύγουν με λιγότερες, αν θέλετε, με λιγότερα εφόδια να βρουν ένα μεροκάμα στο εξωτερικό. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα, ακόμη σε πολύ μακρινές χώρες, που συναντάς Έλληνες, ενώ θα μπορούσαν στην Ελλάδα να εργάζονται. Και τους λες, γιατί φεύγετε? Γιατί σου λέει, εδώ έχουμε μια ποιοτικότερη ζωή. Λοιπόν, αυτό αδικεί την Ελλάδα. Έχει μεγάλο χρέος στο πολιτικό σύστημα και ευθύνη.
Δυστυχώς δεν αλλάζουν τα κόμματα, κάποια κόμματα είναι αμετανόητα. Συνεχίζουν το πελατειακό κράτος, το ρουσφέτη, τη διαφθορά που διώχνει τον κόσμο από τη χώρα. Για ποια κόμματα μιλάτε? Και για το κόμμα της κυβέρνησης, το σημερινό της Νέας Δημοκρατίας, που για μένα κυρίως είναι αμετανόητο. Είναι το κόμμα που οδήγησε την Ελλάδα στα μνημόνια με την κατάσταση, την καταστροφή που άφησε πίσω ο κύριος Καραμαλής το 2009. Ήσασταν και αντί... εσείς μέσα στα μνημόνια όμως, ήταν και όχι, το Πασόκ. Ακούστε, άλλο ότι υλοποίησα ένα μνημόνιο και άλλο γιατί ήρθε το μνημόνιο. Γίνεται μια σύγχυση. Μνημόνιο υλοποίησε και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Ποιος ευθύνεται που ήρθε το μνημόνιο? Αυτός που πήρε μια οικονομία με 3% έλλειμμα το 2004 και την άφησε με 15,5% το μεγαλύτερο παγκοσμίως το 2009. Άρα άλλο ποιος διαχειρίστηκε τη χρεοκοπία και άλλο ποιος έφερε τη χρεοκοπία. Θα μου πείτε, δεν υπήρχαν και χρόνιες παθογένειες? Δεν υπήρχαν. Υπήρχαν. Βέβαια. Αλλά προσέξτε, άλλο να παίρνει την οικονομία στο 3% έλλειμμα με χρόνιες παθογένειες και άλλο με χρόνιες παθογένειες να φύγει στο 15,5%. Ναι, είναι όντως διαφορετικό. Έτσι. Να έρθουμε λίγο στα της επικαιρότητας, να ξεκινήσουμε από τις πυρκαγιές. Από όλη αυτή την ιστορία την οποία τη βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, το ίδιο βιολί. Και έρχομαι και στη δήλωση του Πρωθυπουργού που εχθές είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ορισμένοι συμπολίτες μας επλήγησαν. Αυτό δεν ακούστηκε λίγο κάπως το μήνυμα του 15 Αυγούστου? Ο κ. Μητσοτάκης, να το πω πολύ απλά, είναι πρωταθλητής στην Αλαζονία. Έχουμε δει πάρα πολλούς πρωθυπουργούς που έχουν περάσει από τη χώρα. Πολλές φορές κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι αμετρόπιες και υποτιμούν και την νομοσύνη του ελληνικού λαού και τα προβλήματά του. Το έχουμε δει αυτό και σε υποκλοπές και στην ακρίβεια. Εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι πόσες φορές για την ακρίβεια έχει πει τα δύσκολα είναι πίσω μας. Ναι. Και η ακρίβεια καλπάζει. Δηλαδή η Ελλάδα έχει από τις πιο βαριές επιπτώσεις στο κόστος ζωής πανευρωπαϊκά. Και κάποιοι πονηροί της Νέας Δημοκρατίας λένε ναι, αλλά εκεί είναι πιο ακριβά. Αλλά δεν λένε πόσα παίρνουν μισθολογικά. Δηλαδή συγκρίνουν το ενίκιο ή το προϊόν σε μία κέντρο ευρωπαϊκή χώρα, αλλά δεν λένε ότι εκεί ο μισθός είναι πολλαπλάσιος του ελληνικού. Άμα είναι 2,5 χιλιάρικα ο μισθός. Άρα η ακρίβεια έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, την αγοραστική δύναμη. Πόσα παίρνεις, πόσα διαθέτες, κόστος ζωής. Εδώ λοιπόν βλέπουμε κόστος ζωής να καλπάζει. Οι Έλληνες να είναι ξένοι στον τόπο τους. Να μην μπορούν να κάνουν ούτε όλοι οι μέρες διακοπές. Το κοινωνικό κράτος να έχει καταρρεύσει. Είμαστε οι δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη. Μας ξεπερνάνε μόνο οι Βούλγαροι, θα τους ξεπεράσουμε στο λόγο σας, το εγγυούμε σήμερα που μιλάμε. Σε μερικούς μήνες θα τους έχουμε ξεπεράσει. Θα είμαστε πρώτοι. Ναι. Δηλαδή πρώτοι, ο πρώτος λαός που πληρώνει τα περισσότερα από την τσέπη του για την υγεία του στην Ευρώπη. Λέτε πυρκαγιές, καταστροφές. Όλοι μιλάμε για κλιματική κρίση. Πρώτοι το είπαμε οι σοσιαλιστές. Όλη η ευρωπαϊκή δεξιά το υποτιμούσε. Ήρθανε μετά από μια δεκαετία. Ναι, γιατί αυτό έχει, έχει ιστορία πολύ πίσω. 20 ετίας. Ναι. Και παραπάνω. Εγώ σας λέω όμως χοντρά στην ατζέντα των προοδευτικών παγκοσμίως δυνάμεων, κυρίως της Ευρώπης, όμως μπήκε πριν 20 χρόνια. Το Λαϊκό Κόμμα και άλλα συντηρητικά κόμματα το υποτιμούσαν και λέει, μα τι λέτε τώρα πια καλή κλιματική κρίση. Τελικά ήρθαν, διότι ήρθε η επιστήμη. Η επιστήμη, ξέρετε, μας οδήγησε. Εμείς δεν επινοήσαμε κάτι. Η πολιτική ακολούθησε από εκεί. Την επιστήμη, βέβαια. Εδώ φαίνονται μεγάλες επιπτώσεις. Λιώνουν οι πάγοι σε χώρες, βόρειες χώρες. Βλέπουμε να αυξάνονται οι θερμοκρασίες, αυξάνονται οι στάθμοι των νερών. Έχουμε ακραία φαινόμενα στις χώρες κοντά στον Ισημέρινο που σιγά σιγά επεκτείνονται και σε χώρες μακρύτερα από τον Ισημέρινο. Άρα τι πρέπει να κάνουν τα κράτη? Να προετοιμαστούν. Εμείς λοιπόν χτυπήσαμε ένα καμπανάκι, λέμε προετοιμαστείτε. Πολιτική προστασία, αναβάθμιση των σχεδίων, ενημέρωση των πολιτών, καλύτερη οργάνωση του περιοδοστικού σώματος. Η εποχιακή του καλοκαιριού να αξιοποιείται το χειμώνα για τον καθαρισμό δασών, ιδιωτικών περιουσιών και πάμε λέγοντας. Πρέπει να αποκτήσουμε πιο οργανωμένο σύστημα στις συνεργασίες πυροσβεστικής, δασικής υπηρεσίας και όχι ανταγωνισμούς.
προσωπικά εγώ είμαι ο ευρωβουλευτής που εισηγήθηκα τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα. Και του προϋπολογισμού του. Ναι, πατάνε... το είναι και τα λεφτά στη μέση, κύριε Ανδρουλάκη. Θα πάμε και στα λεφτά. Γιατί βλέπετε ότι δεν έχουμε καναντέρ. Περιμένετε, θα βάλουμε ένα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα όμως. Δύο δις το πρόγραμμα Αιγής. Η χώρα θα πάρει καναντέρ με 30% μειωμένη τιμή τους λόγω του Rescue. Το έχω κάνει αυτό εγώ. Δηλαδή τι? Η χώρα θα πάρει ένα αριθμό καναντέρ και λόγω της επιδότησης που παίρνει από το μηχανισμό η παραγγελία θα είναι 30% χαμηλότερη το κόστος της. Το θέμα είναι πότε θα τα πάρει όμως. Όταν δεν υπήρχαν καναντέρ, αγαπητέ μου. Η γραμμή παραγωγής καναντέρ είχε σταματήσει. Εμείς με απόφαση του Juncker τότε για να κάνουμε το μηχανισμό δημιουργήσαμε τις συνθήκες μιας πανευρωπαϊκής παραγγελίας καναντέρ ώστε να ανοίξει νέα γραμμή παραγωγής και οι Ευρωπαίοι πιλότοι καναντέρ να έχουν πια νέα σύγχρονα αεροπλάνα και όχι τα παλιά. Και πήραμε καναντέρ γιατί? Για τις χώρες της Ευρώπης και κυρίως τις χώρες που είναι στη Μεσόγειο και τις Βαλκανικές χώρες, αυτά τα εναέρια μέσα είναι τα πιο χρήσιμα για τη γεωμορφία τους. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο πετύχαμε, και το λέω προσωπικά. Διότι... ως ευρωβουλευτής, εσύ βέβαια, εγώ ξέρετε τι λέω. Είναι φοβερό ότι αν αυτό που έχω κάνει εγώ το είχε κάνει ένας άλλος πρόεδρος κόμματος, θα του διαφημίζανε όλα τα κανάλια. Πατάει η Ελλάδα κάθε χρόνο ένα κουμπί. Είμαστε η χώρα που έχει πατήσει το κουμπί της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης του Rescue περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, δείχνοντας και τα προβλήματά μας. Διότι όταν παντάς, αδυναμίες, έτσι, όταν παντάς είναι για το κουμπάκι, πάει να πει ότι μόνο σου δεν μπορείς. Αν ρωτάτε κανείς αυτό το κουμπάκι ότι είναι δωρεάν. Γιατί είναι δωρεάν? Ξέρετε ότι όταν έγινε ο μηχανισμός μας λέγανε Γερμανοί και άλλες χώρες του Βορρά. Γιατί να πληρώσουμε εμείς γι' αυτό? Πάει όχι λόγω. Μόνο αυτό, μας λέγανε. Μετά την τρίτη φορά που πατάς το κουμπί να βάζει και το κράτος μέλος από την τσέπη του κάποια χρήματα ώστε να αναγκάζεται μια τιμωρητική μορφή να προσαρμόζεται και να βελτιώνεται. Και να προσέχει περισσότερο για να μην γίνονται αυτά πράγματα. Προσωπικά λοιπόν, επειδή ήξερα τα παλιά προβλήματα της χώρας, το αφαίρεσα αυτό μαζί με συνεργασίες και άλλους ευρωβουλευτών. Και τώρα η χώρα το πατάει κάθε χρόνο. Έρχονται εδώ δεκάδες εναέρια, εκατοντάδες πυροσβέστες, τζάμπα. Αυτούς που έρχονται δηλαδή, κάτι Ρουμάνους που ακούμε. Τζάμπα. Κάτι... τζάμπα είναι αυτή. Είναι από χρηματοδότηση του μηχανισμού. Παλιότερα. Πριν γίνει ο μηχανισμός, μπορούσες να τους καλέσεις. Αλλά πλήρωνες την αποστολή. Και λέω όλα αυτά γιατί. Ποιος πληρώνει τώρα το ταμείο? Πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού του Rescue της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα. Τα λέω αυτά διότι όλα αυτά γίνανε με δουλειά. Ναι, αυτά δεν τα γνωρίζω. Ο κ. Ανδρουλάκη μπήκε και σας το λέω υπευθύνως. Προσωπική που ξεκίνησε το 2018 μαζί και με το σημερινό επίτροπο κ. Στυλιανίδη. Που είναι στη Νέα Δημοκρατία, του ήταν Κύπριος Επίτροπος και ολοκληρώθηκε με τον Επίτροπο το Σλοβαίνο, τον κύριο Λέναρτσικ, το 2021. Μάλιστα. Ξέρετε, δυστυχώς και πρέπει να τα λέμε ομά τα πράγματα, η Ευρώπη παρέχει σε κάποια πεδία μορφές αλληλεγγύης, αλλά και εμείς πρέπει να εξυγχρονίσουμε το κράτος μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι μια ευάλωτη χώρα. Και τι θέλω να πω. Έχουμε, λέει, ενεργειακή κρίση. Ωραία. Ξεκίνησε μια ενεργειακή κρίση πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Κλιμακώθηκε βεβαίως με την εισβολή τη βάρβαρη του Πούτιν στην Ουκρανία. Αλλά εμείς πληρώνουμε πολλαπλάσιες επιπτώσεις ως λαός. Δεν έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα στην Ευρώπη πάλι? Από τις πιο ακριβές. Ναι. Γιατί έχουμε πολλαπλάσιες επιπτώσεις σε πυρκαγιές, σε ενεργειακές κρίσεις, στην αύξηση της ακρίβειας στα τρόφιμα, στην κατάπτωση του κοινωνικού κράτους? Γιατί? Διότι είμαστε ένα ευάλωτο κράτος και όχι ένα ανθεκτικό κράτος. Ποιο είναι το δικό μου όραμα τώρα για να πάω στην πολιτική ουσία? Όταν θα γίνουμε κυβέρνηση να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο που να κάνουμε την πατρίδα μας ανθεκτική σε παγκάσμιο. Ναι. Βέβαια δεν μπορεί η Ελλάδα ό,τι και να γίνει παγκοσμίως να, το πληρώνει, να είναι από τις πιο ευάλωτες χώρες της Ευρώπης και να κάνουμε το σταυρό μας κάθε φορά να περάσουν γρήγορα οι κρίσεις και να τις πληρώνει ο λαός και οι πιο ευάλωτοι, οι πιο φτωχοί. Διότι ακόμη και την κλιματική κρίση,
Ποιος την πληρώνει? Τα χαμηλά στρώματα. Ο πιο φτωχός, γιατί ο πλούσιος με τη βιλάρα του, ακόμη και αν καεί, που εμείς ευχόμαστε να μην καεί κανένας άνθρωπος το σπίτι και να το προστατεύσουμε, θα το έχει ασφαλίσει. Ο φτωχός νομίζετε έχει την οικονομική δυνατότητα να το ασφαλίσει? Έχετε δυνατότητα ο φτωχός μπορεί να πληρώσει security για να του φυλάνε το σπίτι για να μην μπουν μέσα κλέφτες? Έχει δυνατότητα μια μεγάλη ιστορία, ναι, γιατί αυτό δείχνει, και σε ποια σημεία μπαίνουν οι πυρκαγιές και τι καίνε τελικά. Δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές. Εγώ μιλώ για κάτι οριζόντιο. Για κάτι οριζόντιο. Ο πιο φτωχός κόσμος πληρώνει πολλαπλάσια τις επιπτώσεις γι' αυτό στην Ελλάδα της σημερινής νέας δημοκρατίας οι ανισότητες. Αντί να μειωθούν, αυξάνονται. Ωραία. Μου δίνετε πάσα να σας πω το εξής, ότι αυτή η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, την ψηφίσανε πολύ και οι φτωχοί συμπολίτες μας. Από το φόβο στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, γι' αυτό λέτε. Βέβαια. Το 2019. Εντάξει, το 19, οκ. Okay, το 23. Και το 21. Και το 23. Και το 23 υπήρχαν συμπολίτες μας που δεν πήγαν να ψηφίσουν, γιατί πια έχουμε πολύ μεγάλη αποχή στις εκλογές, όπως κάποιοι. Και υπήρχαν και συμπολίτες, μιλώ για το 23, που δώσανε μία ακόμη ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη, διότι δεν θέλανε να δώσουν εκ νέου ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα. Όμως είδατε ότι οι ίδιοι άνθρωποι το 2024 σε ευρωεκλογές, ναι, είτε πήγανε σπίτι τους, είτε δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Έπεσε 13%. Τεράστια ήττα για τον κύριο Μητσοτάκη τη Νέα Δημοκρατία. Να χάσει 13% σε ένα χρόνο. Και για μένα είναι η ακρίβεια, είναι η κατάσταση του κοινωνικού κράτους και είναι και η αλαζονία. Διότι αντί να πεις συγγνώμη και να διορθώσεις, κάνεις μόνο μπαλώματα και κουνάς το δάχτυλο. Ξέρετε τι να βγει ο κύριος Γεωργιάδης στη Βουλή και λέει: ζητήστε, λέει, συγγνώμη από τον ανιψιό του κύριου Μητσοτάκη. Για το, για τις δηλαδή φοβερά. Να βγαίνουν μετά και να λένε: λέει, ποια ακρίβεια. Εδώ τακτοπλοϊκά, έχετε δει τη μέσα τακτοπλοϊκά? Σαφώς. Σαφώς τα έχουμε δει. Ναι. Αλλά λέει: ποια ακρίβεια. Όλα είναι στρεψοδικίες του Βορύδη, του Γεωργιάδη, περιφρονώντας την νοημοσύνη του πολιτικού συστήματος, του λαού, και αυτό χάσανε 13%. Το θέμα είναι ότι τους ψήφισε ο λαός, το θέμα είναι ότι έχουν μια ισχυρή πλειοψηφία και προχωράνε με αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα γίνει στις εκλογές? Ναι, αλλά υπήρχε και ένα μήνυμα σοβαρό σε ευρωεκλογές. Εντάξει, αλλά το να χάσει 13%. Θυμάστε εσείς άλλο κόμμα. Να το πήρε κανείς το μήνυμα ελήφθη, λέτε ότι υλοποιείται κάτι αφού ελήφθη το μήνυμα? Ξέρετε, εδώ να τα πούμε. Ναι, γιατί είναι αυτό, ας τα πούμε έτσι. Και εμείς θα μπορούσαμε να πάρουμε μεγαλύτερα ποσοστά. Όμως εμείς συνεχίσαμε την ανωδική μας πορεία. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα πια του 13%, δεν είναι μόνο ψηφιο κόμμα, είναι σταθερά ένα κόμμα προοπτικής. Και όχι ένα κόμμα το οποίο του λέγατε όλοι με ποιο θα πάει, με ποιο θα συγκυβερνήσει. Είμαστε πια ένα ισχυρό αυτόνομο πόλο. Ωραία. Και θέλω να σα πω ότι ο κόσμο σιγά σιγά δεν θα αλλάξει από την μια μέρα στην άλλη. Ο κόσμο δεν θα αλλάξει. Ξέρετε, οι επιλογέ δεν γίνονται μέσα σε ένα μήνα. Αυτά γίνανε την εποχή των μεγάλων κρίσεων, στι αρχέ των μνημονίων. Τώρα χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται προσπάθεια. Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού, πρέπει αξιόπιστο, σοβαρό, τεκμηριωμένος με γιούρια, με θεωρίες για αγρίους, με λαϊκισμούς, δεν ξαναγίνει. Δεν θέλω να σας πω, είναι η εποχή του 10-15. Δεν επιστρέφει αυτή η εποχή. Κάποιοι έχουν τα μυαλά τους εκεί. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Ο κόσμος θέλει σοβαρότητα, αξιοπιστία. Δεν ξαναεπενδύει ο κόσμος στο λαϊκισμό. Και εγώ, αν θέλετε, και ως πολιτικός άνθρωπος και ως φυσιογνωμία και ως προσωπικότητα, πάντα πολιτικά και ιδεολογικά στέκομαι απέναντι σε δύο πράγματα. Στη συντήρηση και το λαϊκισμό. Είναι οι δύο γάγραινες του πολιτικού συστήματος. Ωραία. Ας έρθουμε λοιπόν στις εκλογές που όποτε γίνουν αυτές, ας πούμε, βλέπετε προώρες εκλογές, έτσι με μια κουβέντα. Να έχουμε τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να εκτιμήσω αν θα υπάρχουν προώρες εκλογές. Δεν το νομίζω. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα είναι τα προβλήματα τα μεγάλα μπροστά μας. Ωραία. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης. Μην τα πάμε εκεί. Εγώ θέλω να σας βάλω στα εσωκομματικά σας τώρα και στις δικές σας εκλογές. Τα εσωκομματικά τα βάλουμε στο τέλος. Εγώ θα βάλουμε πρώτα τα εθνικά θέματα, γιατί αυτά είναι τα θέματα ουσίας. Το Ταμείο Ανάκαμψης που είπατε. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια ακόμη χαμένη ευκαιρία. Πού πήγαν τα λεφτά? Θέλω να σου πω τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός με 40 δις Ταμείο Ανάκαμψης. Θα έκανα κάποιες μεγάλες στρατηγικές επιλογές, δηλαδή δίκτυα. Ενεργειακά δίκτυα. Θα έδινα ένα τεράστιο ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης μετά από μια τεκμηριωμένη μελέτη για το πόσα χρειάζεται η χώρα να αποκτήσει ένα δίκτυο υψηλής διασυνδεσιμότητας,
για να κάνουν μια δίκαιη πράσινη μετάβαση, φεύγοντας ομαλά από το λιγνίτι και πηγαίνοντας στην εποχή των ανανεώσιμων, όχι όμως δίνοντας βάρος στα μεγάλα πάρκα των ολιγαρχών, αλλά κάνοντας και αυτά, αλλά κυρίως δίνοντας την ευκαιρία σε συνεταιρισμούς, δήμους, αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές να κάνουν, το δικό να κάνουν τη δική τους ενέργεια, τη δική τους παραγωγή. Άρα ένα ανθεκτικό σύστημα που δημιουργεί τις συνθήκες του χαμηλού κόστους παραγωγής. Αυτό δεν έχει γίνει όμως. Αυτό... Έχουμε αποτύχει παταγωδώς. Τα λεφτά έχουν δοθεί νομίζω. Μα θέλω να σου πω το ξέρεις. Έχουμε αποτύχει παταγωδώς και που φαίνεται. Ακόμη και αυτό που συνέβη εωρείται πάνω από τις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Εδώ τώρα έχουμε περιπτώσεις που κλείνουν μεσημεριανές ώρες, υπάρχουν ώρες της μέρας που το κλείνουν. Γιατί έγινε ένα σχεδιασμός. Δεν επαρκεί. Έγινε ένας λανθασμένος σχεδιασμός, πελατειακός σχεδιασμός. Ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, με άλογες επιλογές της ΑΠΕ, με άλογες επιλογές στο φυσικό αέριο. Από πού και ως πού η Ελλάδα να έχει τέτοια εξάρτηση στο φυσικό αέριο? Πείτε μου το λόγο. Ποιος ήταν ο λόγος μια χώρα που δεν παράγει φυσικό αέριο να έχει ξαφνικά τέτοια εξάρτηση στο φυσικό αέριο? Το ξεκίνησε ο Τσίπρας. Το συνέχισε ο Μητσοτάκης. Και έρχεται και από μακριά. Ποιος είναι ο λόγος, η χώρα μας, προσέξτε. Αντί να κάνει το μοντέλο Πορτογαλίας, να έχει μία μετάβαση σε ΑΠΕ, η οποία κυρίως είναι προς τα κάτω. Προς τα κάτω. Προς τους παραγωγούς. Ξαφνικά εδώ να γίνει Ελντοράντο κολλητών, φίλων, ολιγαρχών, όλοι αυτοί που εμείς οραματιζόμαστε να ήταν δίκαιοι. Πράσινη μετάβαση. Χωρίς αυτούς, χωρίς το μεγάλο κεφάλαιο, κοιτάξτε κύριε Ανδρουλάκη, ναι. Γιατί να πούμε λίγο και να βάλουμε τα πράγματα και στο τραπέζι έτσι όπως πρέπει. Χωρίς το μεγάλο κεφάλαιο να κάνει επενδύσεις, μπορεί να γίνει. Μα είπα να μην υπάρχουν και αυτοί. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Εντάξει. Μα συγγνώμη, είπα εγώ να τους το απαγορεύσουμε. Τι μπορεί να το απαγορεύσει έτσι. Είπα αλλιώς. Στην αρχή που τοποθετήθηκα να είναι και αυτοί, αλλά κυρίως να είναι οι άλλοι. Οι μικροί. Δηλαδή, αν η ενέργεια συνεχίσει να αυξάνεται. Η επιδοτήση, το τιμολόγιο δεν είναι από την τσέπη μας. Τους φόρους μας δεν είναι. Τους φόρους είναι αυτό. Αν είχαμε φωτοβολταϊκά συστέγες των φτωχών Ελλήνων, όπως πολλές κεντροευρωπαϊκές χώρες, ο φτωχός δεν θα πήγαινε στην ενεργειακή φτώχεια, αλλά στην ενεργειακή αυτονομία και ανθεκτικότητα. Αυτά που λέω δεν είναι πράσινα άλογα, όπως μας λέγανε πριν 20 χρόνια. Είναι αυτά που κάνουν ως στρατηγικές επιλογές άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Θέλω λοιπόν να σου φέρω ένα παράδειγμα. Το 2022 πήγα στην Πορτογαλία και συνάντησα λίγο πριν ορκιστεί εκ νέου πρωθυπουργός τον Αντώνιο Κώστα, το σημερινό πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 5 μέρες πριν η Πορτογαλία και η Ιβηρική είχαν πάρει μια εξαίρεση στον τρόπο τιμολόγησης ενέργειας. Μπορούσαν λοιπόν να τιμολογούν την ενέργεια πέρα από τις τιμές του φυσικού αερίου, μία εξαίρεση που δεν πήρε η Ελλάδα. Τότε λοιπόν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός και είπε: εμείς δεν πήραμε αυτή την εξαίρεση. Φτιάξανε ένα αφήγημα ότι θα κάνουν μια ειδική διαπραγμάτευση με τον Ντράγκη, διότι εμείς έχουμε λέει κοινά ζητήματα με την Ιταλία. Βάλανε ένα θέμα στα μίντια ότι δεν έχουμε εμείς την ίδια πρόσβαση προς την Ευρώπη, αλλά την ίδια πρόσβαση ισχύως έχει και η Ιβηρική. Λόγω των Πυρηναίων, πάνω κάτω την ίδια έχουμε και εμείς λόγω των Βαλκανίων. Άρα ήταν σε ίσως αυτό το επιχείρημα. Πιο κοντά εμείς από εκεί. Ποια είναι, όχι μιλάω για την ενεργειακή ισχύ, δεν έχει να κάνει με την απόσταση, έχει να κάνει με τα δίκτυα. Κατάλαβα. Προσέξτε. Γιατί πήραν αυτή την εξαίρεση? Διότι οι άνθρωποι δεν είχαν τέτοια εξάρτηση στο φυσικό αέριο. Οι μεν Ισπανοί του αφήνουν ότι έχουν πυρηνικά, οι δε Πορτογάλοι στο μείγμα του έχουν τεράστιο ποσοστό ΑΠΕ. Και το λέω αυτό γιατί έχει ξεκινήσει στα social media. Και στεναχωριέμαι, μια νέα ψέκα κατά τον ΑΠΕ. Ναι. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι οπαδός του ορθού λόγου και θέλω ακόμη και ως αντιπολίτευση αυτά που λέω να είναι στέρεα, πατριωτικά, προοδευτικά, τι λέω σε αυτούς τους ανθρώπους? Η ΑΠΕ είναι χρήσιμη για δύο λόγους. Δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι πατριωτικός. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Ναι, είναι δικό μας. Παράγουμε τη δική μας ενέργεια. Ούτε έχουμε ανάγκη τη Τουρκία. Αν κάποτε περάσουν από εκεί,
κάποιοι συγκεκριμένοι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου, ούτε έχουμε ανάγκη καμιά άλλη τρίτη χώρα που σήμερα είναι φίλη αδύναμη, αλλά δεν ξέρεις μετά από 15-20 χρόνια γιατί όλα αλλάζουν στη Μεσόγειο. Ναι. Άρα εγώ ένας λόγος που λέω δίκαιη πράσινη μετάβαση είναι εθνικός και πατριωτικός. Δεν έχουμε ανάγκη κανένα, παράγουμε τη δική μας. Δεύτερος λόγος. Φτάνει, κύριε Ανδρουλάκη, εσείς είστε και μηχανικός. Φτάνει. Όσο περισσότεροι έχεις, τόσο είναι όπως τα όπλα. Ναι. Όσα περισσότερα έχεις, τόσο πιο αυτόνομος είσαι. Έχεις ανάγκη και άλλες δυνάμεις. Αλλά όσο πιο ισχυρός είσαι, τόσο πιο πολύ στέκεις στα πόδια σου. Δεύτερο θέμα. Κόστος παραγωγής. Πάμε σήμερα να ρωτήσουμε ένα κτηνοτρόφο. Στο Ασκήφο, σε ένα χωριό των Χανίων. Ποιο είναι το κόστος παραγωγής? Ποιο είναι το κόστος παραγωγής? Έχει εκτιναχθεί για κτηνοτρόφους, για αγρότες, για συνεταιρισμούς. Όταν όμως αυτόν τον άνθρωπο του λες μαζί με άλλους 10-15 παράγεις ενέργεια, καταναλώνεις ενέργεια, ό,τι δεν καταναλώνεις την πουλάς στο δίκτυο και εξοικονομείς χρήματα από την αύξηση του κόστους, του λιπάσματος, της ζωοτροφής, εσύ το κάνεις ανθεκτικό και βιώσιμο. Έχεις και το δικό σου κρέας το ελληνικό και τα δικά σου απορροκυπευτικά και όχι σήμερα παρακαλώ εν έτη 2024 να εισάγουμε ντομάτα από την Πολωνία. Ακούτε παρακαλώ. Ναι, ντομάτα. Ο λαός της Κρήτης τρώει ντομάτα της Πολωνίας που θα μπορούσαμε με φτηνή ενέργεια να αυξήσουμε. Μήπως είναι πανάκριβες οι ντομάτες εδώ οι δικές μας από την κουλτούρα. Μα το κόστος ενέργειας. Μα σας απαντάω. Το κόστος ενέργειας. Αυτό θέλετε. Όχι λέει. Οι συντελεστές παραγωγής ποιοι είναι? Ενέργεια, φυτοφάρμακα, εργατικά χέρια. Όταν άλλη όλοι ιστορία. Οι συντελεστές του κόστους παραγωγής κλιμακώνονται, μείωσε αυτούς που μπορείς. Ποιους μπορείς? Ενέργεια και τα υπόλοιπα. Φυτοφάρμακα, ζωοτροφές. Πώς? Μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι κυκλική βιώσιμη ανάπτυξη. Κάναμε κάτι από αυτά ως ένα όραμα? Ήρθε το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να έχουν ένα σχέδιο αυτούς τους ανθρώπους? Να τίποτα. Όλα αιωρούνται. Όλα είναι στον αυτόματο πιλότο, ξέρετε γιατί δεν υπάρχει όραμα. Υπάρχουν διαχειριστικούς Μητσοτάκης, ένας μάνατζερ. Δεν ένας ικανός οραματιστής. Δεν υπάρχει όραμα για την πατρίδα. Υπάρχει ένας μάνατζερ, ο οποίος διαχειρίζεται διάφορα προβλήματα. Και κυρίως κατά ποινή μου άποψη με πελατειακούς όρους. Αν υπήρχε όραμα, τώρα και 5 χρόνια η χώρα, ή 6 και πριν 7 με τον Τσίπρα, με τους άλλους, θα είχε ένα σχέδιο να πει. Εγώ σε 10 χρόνια θα είμαι μια χώρα που θα έχει κάνει δίκαιη πράσινη μετάβαση για τον πρωτογενή τομέα, για τη μεταμπίεση, για την ενεργειακή φτώχεια. Θα είχαμε ισχυρό κοινωνικό κράτος, θα είχαμε ένα νέο ΕΣΥ με το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα τι λέω στο λαό? Αν εγώ αυτά τα 40 δις θα έπεφταν κυρίως ενέργεια, υγεία και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που για μένα δυστυχώς πάμε το κακό στο χειρότερο. Σκουπίδια, απορρίμματα. Δυστυχώς η χώρα μας, το βλέπουμε, έχει ένα υπερτουρισμό. Δεν θα έχουμε τι να κάνουμε τα σκουπίδια. Έχουμε πολύ μεγάλο βάρος συγκεκριμένους μήνες και μένουμε πίσω σε πολλά πράγματα. Και εκεί είμαστε πολύ πίσω. Στην ανακύκλωση. Πολύ ακραβιά είναι η ανακύκλωση. Όλα είναι πανάκριβα. Δεν θέλω να δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Αν πάτε να δείτε τι γίνεται σε άλλες χώρες, θα δείτε με ευελιξίες, με περισσότερη στρατηγική και με περισσότερη έρευνα γίνονται πράγματα στα οποία είμαστε πολύ πίσω. Να σου δω παράδειγμα. Άστε τη Φιλανδία. Καλά, εκεί είναι πολύ. Η Εστονία. Η Εστονία έχει κάνει μέσα σε 15 χρόνια ό,τι εμείς δεν καταφέραμε σε μισό αιώνα. Γιατί? Είναι πιο έξυπνη η Εστονία, διότι είχαν ένα σχέδιο. Πήρανε τον τρόπο διαχείρισης της Φιλανδίας και δεν μιλώ μόνο για τα απορρίμματα. Δεν μιλώ μόνο για απορρίμματα. Μιλώ και για περιβαλλοντολογικά θέματα. Το προσαρμόσαν εκεί που μπορούσαν. Δεν έχουμε όλες οι χώρες τις ίδιες προκλήσεις και τα ίδια δεδομένα. Και καταφέρανε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς τι κάνουμε εδώ? Εμείς τι κάνουμε? Δεν υπάρχει κανένας εθνικός διάλογος για τα θέματα. Όλα είναι λαϊκισμός. Όλα είναι συντήρηση και καταλήγουν στο ρουσφέτι. Και ξέρετε γιατί με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό? Διότι ενώ η χώρα πέρασε χρεοκοπία, έφυγαν εκατοντάδες χιλιάδες νέοι στο εξωτερικό, αντί να μετανοήσει και η εγχώρια ολιγαρχία και το εγχώρια πολιτική ελίτ, τα ίδια και τα ίδια.
και θα την ξαναπληρώσουμε. Αυτό μας στεναχωρεί. Για πάμε τώρα στα δικά σας ασοκομματικά τελειώνοντας, γιατί δεν μου τα λέτε καλά. Δεν μου τα λέτε καλά όσον αφορά τα. Μου αφήσατε προς το τέλος για να έχετε λίγο χρόνο. Δεν ξέρω πώς το πήγατε συμπολιτικά εκεί. Όχι, θέλω να σου πω, δεν γιατί? Το κάνω γι' αυτό. Κύριε Ανδρουλάκη. Θεωρώ εκεί θα κρυθούμε. Ναι. Να σου το πω γιατί. Εκεί αυτά που είπα προηγουμένως θα κρίνουν. Τι, θα κάνετε τέτοια κουβέντα με τους συνυποψηφίους σας? Δηλαδή θα μιλήσετε για σκουπίδια και για ΑΠΕ? Θέλετε να σου πω κάτι? Γιατί κατάλαβα. Δεν θέλουμε υποψήφιο πρωθυπουργό από το ΠΑΣΟΚ. Τι πρέπει να ξέρει αυτός ο υποψήφιος πρωθυπουργός? Την κομματική κουζίνα ή τις παγκόσμιες προκλήσεις? Εγώ ξέρω ότι ακούω πολλά, αλλά δεν απαντάω. Ναι. Ακούω πολλά, αλλά δεν απαντάω. Είναι επιλογή μου. Ναι, είναι επιλογή σας αυτό. Ναι. Είναι επιλογή μου γιατί εγώ δεν πρόκειται να μπω σε καμία περιπέτεια να συζητάω πράγματα της πλάκας που υποτιμούν τη νέα προσπάθεια τη μεγάλη που ξεκίνησε ένα ΠΑΣΟΚ που το θεωρούσαν ότι είχε κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Όλοι του οι πολιτικοί αντίπαλοι. Και με μεγάλο αγώνα. Και η Άμνηση από Βιγεννημάτα. Και εγώ σε συνέχεια. Το φέραμε από το κλείσιμο στην αναγέννηση. Να έχει σήμερα ένα ισχυρό ποσοστό. Να έχει ανανεωθεί. Να έχει μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Να έχει περισσότερους ευρωβουλευτές. Να το ξαναλένε ΠΑΣΟΚ. Δεν το λέγανε ΠΑΣΟΚ. Ναι, είχε αλλάξει λίγο το. Εγώ ξανάφερα το όνομα. Ναι. Διαχειρίστηκα σωστά τα χρέη του. Τα ρύθμισα. Άφησα το ποσοστό. Και είμαι ένα χρόνο στη Βουλή. Μιλάνε κάποιοι υποψήφιοι, μου λέει, είμαι 10 χρόνια πρόεδρος, 10 χρόνια στη Βουλή, εγώ είμαι ένα χρόνο βουλευτής. Ένα χρόνο βουλευτής και κατάφερα όλα αυτά. Αν λοιπόν πείτε αλλάξει ηγεσία, γιατί κάποιος άλλος. Ναι. Και σε 2 χρόνια από τώρα δεν είναι το ΠΑΣΟΚ 18-20% θα φύγει. Τότε εγώ τόσο το αύξησα. Από εκεί που το βρήκα. Δεν θέλω να σας πω. Ας είμαστε και λίγο δίκαιοι και αξιοκρατικοί. Και ένας λόγος που ενοχλήθηκε μεγάλο κομμάτι της βάσης του ΠΑΣΟΚ, ναι, είναι ότι αυτή η ιστορία έγινε με έναν τρόπο που το μόνο ωφελημένο ήταν ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή. Ναι, βλέπουν όταν από πίσω βράδυ το Μητσοτάκη. Όχι, δεν λέω αυτό. Όχι, γιατί. Δεν συνωμοσιολογώ. Όχι, δεν είναι θέμα συνωμοσίας, κύριε Ανδρουλάκη. Πολιτικά μιλάμε. Από πολιτικά. Μένα η συνωμοσία. Εγώ το λέω. Πολιτικά εγώ, δεν έγινε αυτό. Θέλετε, ναι, εγώ πολιτικά αυτό. Δεν έγινε αυτό. Εγώ λέω κάτι άλλο. Όταν το βράδυ των εκλογών η Νέα Δημοκρατία πρέπει να θρηνεί. Ναι. Γιατί έχασε 13%. Μπαίνει θέμα ηγεσία στον ΠΑΣΟΚ. Έφερε ένα νέο αρχηγό που είπε ότι θα τους ξανακάνει κυβέρνηση και αντί να ανέβει έπεσε άλλο 3%. Και το ΠΑΣΟΚ που δεν το έπαιζε κανένα κεντρικό μέσο. 10-15 δευτερόλεπτα στα δελτία ειδήσεων, ενώ οι άλλοι ήταν μέρα νύχτα στα κανάλια. Και οι δύο συνέχισε την ανωδική του πορεία παρά τον πόλεμο που δεχόταν προεκλογικά για πολλωστή φορά και αντί να κλαίνουν αυτοί, να θέλουν κάποιοι να κλαίει το ΠΑΣΟΚ που σε όλη την περιφέρεια της χώρας είναι δεύτερο κόμμα, αν σας έλεγα το 21 πριν βγω πρόεδρος, ναι, ότι θα ερχόταν μια στιγμή σε 2 χρόνια μέσα που το ΠΑΣΟΚ θα ήταν δεύτερο κόμμα σε όλη την Ελλάδα πλην της Αθήνας, θα νομίζατε ναι, ότι κοροϊδευόμαστε. Ότι κοροϊδευόμαστε. Και έχετε και δύο νομούς. Δύο νομούς. Πράσινος, από την άλλη μεριά. Όταν φανταζόμαστε ότι θα ξαναμπεί πράσινο στο χάρτη. Άρα καλό θα ήταν να πάει λίγο στην άκρη ή αν θέλετε προσωπική ατζέντα και να δούμε με καθαρό βλέμμα τη συλλογική προσπάθεια. Εγώ λοιπόν θα κάνω μια συζήτηση μέχρι 6 και 13 Οκτωβρίου πολιτική. Mm-hmm. Τι έχουν να πούνε για τα εθνικά θέματα? Έχω ατζέντα για την Τουρκία, έχω ατζέντα για την πολιτική προστασία, για την ακρίβεια, για τη στέγαση. Έχω αναπτύξει ως ευρωβουλευτής και ως πρόεδρος του κόμματος μια πολύ μεγάλη ατζέντα που δεν υπήρχε. Δεν θα τα γνωρίζουν αυτά οι συνυποψήφοι σας αφού είστε στο ίδιο κόμμα, κύριε Ανδρουλάκη. Γιατί ναι, αλλά τώρα. Για ένα μαγικό τρόπο. Μήπως γίνεται ιστορία για την κουτάλα τώρα, ακούστε, να το πω έτσι επί το λαϊκότερο. Για ένα μαγικό τρόπο. Αυτά δεν τα έλεγε παλιότερα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για στεγαστική κρίση και έφερε την ατζέντα των κοινωνικών κατοικιών, τη απαγόρευση των Golden Visas, των περιορισμών των βαρχικών μισθώσεων με δική μου πρωτοβουλία. Ξέρετε, σας το λέω. Όταν κατέβηκα ψήφιος πρόεδρος, δεν κατέβηκα και έλεγα γεια σας, ήρθα για να σας κάνω κυβέρνηση. Έλεγα γεια σας, πιστεύω σε αυτά. Και ήταν καινοτομίες. Όταν βγήκα και είπα διαφωνώ με την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και μιλώ για ειδική σχέση και όχι για την κοροϊδία ότι δήθεν θα μπει κάποτε η Τουρκία στην Ευρώπη. Δεν τα λέγει το κόμμα μου. Ήταν μια δική μου ατζέντα που σιγά σιγά την έφερα και στο κομματικό πεδίο. Διότι προσέθετα μέσω της ευρωπαϊκής μου εμπειρίας, όταν μίλησα για ευρωπαϊκή πολιτική προστασία,
Ναι, αυτό ήταν μια δική μου ατζέντα. Δεν θέλω να σας πω. Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να προσφέρει κάτι στο δημόσιο διάλογο. Έτσι δεν θα γίνει αυτή η διαδικασία πασαρέλα. Μάλιστα. Αν επικρατήσει η πολιτική και όχι οι ατάκες. Θα δούμε και τέτοια, θα δούμε και τέτοια, κύριε Ανδρουλάκη, εντάξει, ξέρετε. Θα κάνετε περιοδεία στα Χανιά, προς το πότε θα έχουμε τη χαρά να σας ξαναδούμε? Εγώ που ξέρετε ήρθα. Ναι, για το γάμο. Σωστά. Διότι με το Δήμαρχο είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, τα φοιτητικά μας χρόνια. Και καλό είναι που πήρε και άλλους δρόμους στη ζωή του. Όπως να πάρει και ο κάθε άνθρωπος. Όντως, όντως, όντως. Και να τον συγχαρούμε λοιπόν και για το ευχάριστο αυτό γεγονός, τον Παναγιώτο Σημανδυράκη, ένα αξιόλογο νέο πολιτικό. Θα ξανάρθω στα Χανιά βεβαίως και στην Κρήτη θα ξανάρθω. Εγώ ξεκίνησα μια πορεία πριν από 2,5 χρόνια, δίνοντας μεγάλο βάρος στην Κρήτη. Όχι μόνο γιατί είμαι από εδώ. Σας επιβράβευσε, κάνω παρένθεση, σας επιβράβευσε όμως η Κρήτη, γιατί τώρα αυτό που καταφέρατε, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή λίγο το περνάνε στα ψηλά, όντως είχε πάρα πολλά χρόνια ο χάρτης να δει πράσινο χρώμα. Και αυτό από μόνο του που το είδαμε σε ευρωεκλογές είναι ένα μεγάλο πράγμα. Να μην το... για μένα είναι μια μεγάλη τιμή και μια μεγάλη, αν θέλετε, υποχρέωση στον τόπο μου και στον τόπο μας. Γιατί όλες μου οι παιδικές μνήμες είναι εδώ, στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου. Ήταν τα πρώτα μου πολιτικά ακούσματα με τον αείμνηστο Γιώργο Γεννηματά, που ήρθε λίγο πριν πεθάνει και έκανε μια μεγάλη ομιλία στο Ηράκλειο, και με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 85. Και θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος πάρα πολύ με επηρέασε σαν παιδί να ασχοληθώ με την πολιτική. Δηλαδή άρχισε να ασχοληθώ, να αρχίσω να ακούω. Ήταν ο Παρασκευάς ο Αυγερινός σε μια συναιστεία στο Ηράκλειο. Δηλαδή εμένα όλες μου οι μνήμες οι πολιτικές είναι. Έχουν αφετηρία εδώ. Εκεί. Και τα δύσκολα χρόνια των πολλώσεων, που ευτυχώς αυτές οι εποχές φύγανε, γιατί στην Κρήτη είχαμε ακραίες πολλώσεις και καλό θα είναι αυτά τα χρόνια να μην γυρίσουν. Αλλά και γιατί αυτός ο τόπος είναι ένας τόπος που ιστορικά έχει αγκαλιάσει τη δημοκρατική παράταξη με μεγάλη αγάπη, με μεγάλη πίστη. Και είναι τιμή μου που αυτή η σχέση ξαναοικοδομήθηκε με μεγάλη προσπάθεια, χωριό-χωριό. Πήγα χωριό-χωριό σε όλη την Κρήτη, σε πολλά μέρη, μίλησα με ανθρώπους. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η σχέση δεν θα, δεν θα μπει ξανά στο περιθώριο. Μάλιστα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε αγαπηθεί. Υπήρξαν δυστυχώς περιπέτειες όλη την προηγούμενη 15ετία. Ο κόσμος στεναχωρήθηκε και δικαίως, μια μεγάλη, να είμαστε δίκαιοι, είχε στεναχωρηθεί και δικαίως, γιατί γίνανε και προσωπικές συμπεριφορές, άλλα ζωνία, φαινόμενα που δεν τιμούν την πολιτική σε όλα τα κόμματα. Και εγώ δεσμεύομαι ότι αυτές όλες οι κακές συμπεριφορές με μένα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν θα επανέλθουν. Για μένα η ηθική στην πολιτική είναι η βασική μου πηξίδα. Και μπορεί κάποιοι να λένε ότι είμαι λίγο βαρύς. Είναι γιατί πιστεύω ότι η πολιτική δεν είναι jackpot. Η πολιτική είναι ένα λειτουργήμα. Και πρέπει να δίνουμε μεγάλο βάρος στην πολιτική και όχι στην επικοινωνία και στο show. Μάλιστα. Που κάποιοι άλλοι δυστυχώς επενδύουν εκεί, έχουν θέλετε κάνει, να πείτε. Το έχουν κάνει δυστυχώς μονόδρομο. Σε ποιον αναφέρεστε? Σε όλο το πολιτικό σύστημα. Σε όλο το πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Πρέπει καλή είναι η επικοινωνία. Εμείς αυτή τη στιγμή ο καθένας από εμάς δίνει ένα ηθικό παράδειγμα και στην νεολαία και στην κοινωνία. Και πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, πολύ ηθικοί και πολύ αξιοπρεπείς. Διότι ο κόσμος είναι απόμακρος από τα κόμματα. Και ιδιαίτερα η νέα γενιά. Αν θέλουμε να επιστρέψει σιγά σιγά, και εγώ χαίρομαι που όταν ανέλαβα το ΠΑΣΟΚ στις νέες γενιές είχαμε 3%, τώρα έχουμε 12%. Έχουμε τετραπλασιάσει τη δύναμή μας στις νεότερες γενιές, θέλει δουλειά. Και ο βασικός μου στόχος είναι αυτά τα νέα τα παιδιά να βλέπουν μέσα από το δικό μου παράδειγμα, ένα παιδί που μεγάλωσε στον Κατσαμπά στο Ηράκλειο, που βγήκε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ευρωβουλευτής. Το χωριό σας είναι το Ασίδη ή το Αργαλοχώρι, γιατί υπάρχει εδώ διάσταση απόψεων? Η μητέρα μου είναι από το Ψυχρό, από το Ροπέδο Λασιθίου. Μάλιστα. Ο πατέρας μου έχει μεγαλώσει στο Αργαλοχώρι, αλλά ακούστε. Εμένα η καταγωγή μου έλεγε κυρίως από το Οροπέδο Λασιθίου και έχω και μια προηγία Χανιώτισσα. Α, το πάτε μακριά. Την οποία την πήρε ο παππούς μου από το Μουστάκο. Την έκλεψε μήπως και... Την πήρε ο παππούς μου από το Μουστάκο. Μάλιστα. Και παντρευθήκανε. Και, δηλαδή
του πατέρα μου γέννη Χανιώτησα. Ο παππούς δηλαδή είναι από το Οροπέδιο και του πατέρα μου. Δηλαδή ουσιαστικά όλη η καταγωγή του είναι Οροπέδιο ή και από τα Χανιά μια γιαγιά που ήρθε και πατέρα του παππού μου στο Λασέβη. Εγώ λοιπόν θέλω το δικό μου παράδειγμα να το κλείσουμε, που ξεκίνησα από ένα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο, από τον Κατσαμπά, κατάφερα όλα αυτά στη ζωή μου χωρίς να έχω λιγαρχία από πίσω, χωρίς να είμαι γόνος, να το επιλέξουν ως διαδρομή και άλλα νέα παιδιά στο μέλλον. Η πολιτική δεν είναι μόνο για τους ισχυρούς. Η πολιτική δεν είναι μόνο για όσους έχουν πλάτες. Η πολιτική είναι και οι άνθρωποι σαν και εμένα, και νομίζω ότι εμείς με την πολιτική αυτονομία που έχουμε μπορούμε να υπηρετήσουμε πιο γνήσια τις μεγάλες ανάγκες του απλού κόσμου στη χώρα μας. Ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εκ νέου υποψήφιος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Σας ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Αγαπητές μου, αγαπητοί μου, καθυστερήσαμε. Σκυτάλη παίρνει η κυρία Ζεντέλη σε λίγο. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 7 το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο.